ψηφίσετε και πάτε να μου πείτε κάτω στα comments, Βαγγέλη, έχεις να κάνεις μια εβδομάδα βίντεο, πιστεύω, όχι πιστεύω, έχω, δεν είναι. Τελικά έκανα πριν μια εβδομάδα βίντεο 50 subs, να πάτε να το δείτε, είναι κάτω στο description. Να πάτε να το δείτε, εντάξει, για να με υπερασπιστείτε και εμένα, ρε, boys. Και επίσης, μη μου πάτε κάτω στα σχόλια και πάτε να πείτε, Βαγγέλη, τι είναι αυτό το μαλλί? Είναι ένα μαλλί του Βάγγελους. Okay, boy. You want to see me? I want to see you. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την νεολαία του σήμερα. What? Τι κάνω? Τι κάνω? Τι κάνω? Τι κάνω, ρε? Από πάλι θα πάω να πέσουν και τα πράγματα. Χαλιά άντρο. Πάμε στο βίντεο. Ένα πάει και το ενέπαιρες. Πάμε στο βίντεο. Σω λοιπόν. Πάμε στο πρώτο. Κουνιέται. Σταμάτα. Σω πάμε στο πρώτο μας θέμα. Πάμε πρώτα στα αγόρια. Στα αγόρια. Τους χορούς των αγοριών. Η χορή των αγοριών θα είναι κάπως, πιστεύω, βασικά από ό,τι βλέπω, θα είναι απλές κινήσεις. Θα είναι απλές κινήσεις, χορευτικά και πά και κάτι τέτοια. Ας πούμε, σαν αυτό. Και τα κορίτσια θα είναι σε μία φάση. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Α, δεν έχω δίκιο κοπές. Ε! Πάμε στο δεύτερο μας θέμα τώρα. Το θέμα το δεύτερο τώρα θα είναι το ντύσιμο. Τα αγόρια συνήθως φοράνε μία μπλούζα απλή, μία αθλητική μπλούζα, διάφορα τέτοια σαν αυτές εδώ, σαν αυτή εδώ ας πούμε. Φοράνε μία, τουλάχιστον μία τέτοια μπλούζα. Μία τέτοια μπλούζα. Και φοράνε και ένα τέτοιο σορτσάκι. Είναι ασυνδέρωτο, μην πείτε τίποτα. Και ένα τέτοιο σορτσάκι. Τα κορίτσια, τι φοράνε τώρα? Τα κορίτσια συνήθως φοράνε ένα φανελάκι. Ένα φανελάκι και ένα σορτσάκι. Πλοίο πριν φανεί ο κόλος. Να σας το δείξω τώρα και εγώ που τη φοράνε τα κοριτσάκια. Έτσι για την πλάτη. Να δείτε τώρα πως δίνονται και τα κορίτσια. Θα φοράω μια τέτοια εδώ μπλουζίτσα. Να φοράω και τα βυζιά έτσι εδώ πέρα. Φοράνε και η μπλούζα θα είναι συνήθως μέχρι μισό λεπτάκι. Κορίτσια. Θα είναι περίπου μέχρι εδώ. Φαίνεται και η κοιλούα, η κοιλιακή. Έτσι, like a pro. Να έτσι, τέτοια φορά, ναι. Παναθηναϊκός εδώ, βυζί, Παναθηναϊκός. Πάμε να πάω το μπάσκετ. Να, έτσι ντύνονται τα κορίτσια. Πάμε τώρα στο δεύτερο μας θέμα. Στο τρίτο βασικά. Τώρα άλλαξα μπλούζα απλά για να ξέρετε. Στο τρίτο μας θέμα και νομίζω ότι θα είναι το τελευταίο, μάλλον θα είναι το τελευταίο. Το τρίτο θέμα μας είναι τα κορίτσια ακούνε τη μουσική. Μία μουσική ας πούμε σαν αυτήν. Τα αγόρια ακούνε μία μουσική σαν αυτή εδώ. Τελευταία αυτό. Δεν θα είναι τελευταία. Ας βάλουμε κι άλλη. Κι άλλη μία. Ας βάλουμε κι άλλη μία. Και πάμε τώρα στον χαιρετισμό αγοριών και κοριτσιών.
Τα αγόρια θα πάνε, ας πούμε, κάπως για βασικά, για να πάνε να χαιρετήσουν. Θα πάνε να, άμα δουν ένα φίλο τους, θα πάνε να χαιρετήσουν κάπως έτσι. Ωχ, ο Κώστα! Πού είσαι ρε μεγάλε! Τι κάνεις ρε, είσαι καλά! Ρε, και εγώ πολύ καλά, ευχαριστώ ρε φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι πολύ καλά. Και τα κορίτσια θα χαιρετιούνται κάπως έτσι. Guys, από ό,τι είδατε, αυτό ήταν το βίντεο. I hope you like it. Don't forget to do. Βασικά, όχι, δεν θα τα πω αυτά ακόμα. Λοιπόν, τώρα θα σας πω κάτι. Δεν έκανα μια εβδομάδα βίντεο, επειδή βαριόμουνα, κυριολεκτικά βαριόμουνα. Δεν σας κάνω πλάκα. Βαριόμουνα κεφαλαίο Β, σαν Βάγγελους. Τον Β, αλλά Βάγγελους, κάτι σαν αυτό. Τέλος πάντων, κάτι σαν αυτό. Τέλος πάντων, guys, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και να μην ξεχάσετε να κάνετε μία μεγάλη, μα μεγάλη εγγραφή κάτω στο κανάλι και τα λέμε the other day.